Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος αυτής της συνέντευξης θα έχουμε και οι δύο την ίδια οπτική. Ξέρετε, μικρές πτυχές της ιστορίας μας, της προσωπικής ιστορίας του καθενός μας, μπορείτε να συναντήσετε στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού. Εκεί τα 10 τελευταία χρόνια λειτουργεί το τμήμα γενεαλογίας. Βρέθηκε εκεί η Ελευθερία Γεροφωκά. Μίλησε με τον διευθυντή, τον κύριο Μιχάλη Βαρλά. Μπορείτε να μπείτε και μέσω διαδικτύου και κοιτάξτε πώς ο καθένας μας μπορεί να ανακαλύψει την προσωπική του ιστορία. Κατάγομαι από το Αιδίνι της Μικράς Ασίας. Κατάγομαι από την Κύο της Μικράς Ασίας. Γεννήθηκα στη Μικρά Ασία σε ένα χώρο. Γεννήθηκα στο Ρέιβερε. Μικρό παιδί. Το 1913 στο Σαββιθί Έχετε σκεφτεί από πού προέρχεται το επώνυμό σας? Ποιες είναι οι βαθιές οικογενειακές σας ρίζες? Σε όλα αυτά τα ερωτήματα μπορεί να σας απαντήσει το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Γενεαλογίας. Εκεί οι ειδικοί μπορούν να σας κατευθύνουν και να σας συμβουλεύσουν στο πώς μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας γενεαλογικό δέντρο. Αυτό που κάνουμε εμείς έχει μια διπλή λειτουργία. Δηλαδή, καταρχήν μαζεύουμε γενεαλογική πληροφορία από τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, έτσι όλοι μαζί φτιάχνουμε ένα μεγάλο γενεαλογικό δέντρο, μια μεγάλη βάση δεδομένων. Και από εκεί και ύστερα διασταυρώνουμε τα στοιχεία είτε μεταξύ τους, δηλαδή με τα γενεαλογικά δέντρα από διαφορετικές οικογένειες, και πιστοποιούμε αν υπάρχει μια συγγένεια ή αν υπάρχουν πληροφορίες που βρίσκονται από το ένα δέντρο και έχουν χαθεί από το άλλο, είτε τα συμπληρώνουμε μέσα από την επεξεργασία πηγών για τον μικρασιατικό ελληνισμό που παίρνουμε από τα αρχεία του κράτους, από ενώσεις προσφύγων, από δήμους της χώρας ή και από πηγές του εξωτερικού. Αυτή είναι η μία λειτουργία. Κανείς λοιπόν μπορεί να έρθει να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο που δίνεται από το Τμήμα Γενεαλογίας και να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο κομμάτι είναι η συμβουλευτική που ασκεί το τμήμα. Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος, ακόμη και αν δεν είναι προσφυγικής καταγωγής, να συζητήσουμε μαζί του τα στοιχεία που έχει για την οικογένειά του και να τον παραπέμψουμε, να τον καθοδηγήσουμε στις πηγές που θα έπρεπε να ψάξει και στη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει για να καταγράψει σωστά το οικογενειακό του δέντρο ή να το οργανώσει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτό που έχει σημασία είναι να μάθει κανείς να διαβάζει σωστά το γενεαλογικό του δέντρο και να καταλαβαίνει αυτά τα στοιχεία που αποκομίζουν οι οικογένειες στη διάρκεια του χρόνου. Και αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι από απλές συνήθειες, μπορεί να είναι από υλικά κατάλοιπα, μέχρι στοιχεία ψυχαναλυτικού χαρακτήρα που κουβαλάμε μέσα μας, φοβίες, αγωνίες, προτιμήσεις, και που μπορεί κανείς να ανακαλύψει ότι ήταν οι ίδιες που είχε ο παππούς του, η γιαγιά του, ή ανάγονται σε κάποιο τραυματικό ή σε κάποιο πολύ ευχάριστο γεγονός της ιστορίας της οικογένειας. Εάν θέλετε να κάνετε μια βουτιά στο παρελθόν για να ανακαλύψετε τα χνάρια των προγόνων σας, αλλά και να συγκεντρώσετε στοιχεία που αφορούν τις ρίζες σας, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Γενεαλογίας. Εκεί θα βρείτε πλούσιο υλικό, γενεαλογικά δέντρα, μαρτυρίες προσφύγων και άλλα πολλά. Κανείς μπορεί να έρθει να μπει στη σελίδα του τμήματος, καλύτερα να μπει στις σελίδες των περιφερειακών μας προγραμμάτων. Αν πληκτρολογήσουμε το όνομα Ακύλας, ας πούμε, μπορούμε να δούμε τις εγγραφές που μας φέρνει, να αναζητήσουμε τα στοιχεία από το πρόσωπο που έχουμε βρει και να δούμε ενδεχομένως και τα στοιχεία που έχει προσφέρει το συγκεκριμένο πρόσωπο, και είναι φωτογραφίες, είναι τεκμήρια ιστορικά έγγραφα ή είναι η συνέντευξη πάνω στη φωτογραφία ή ξεχωριστά σε κάποιο βίντεο που μας έχει δώσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εξαιρετική δουλειά, να δώσω συγχαρητήρια και στην Ελευθερία μου. Μπορείτε να πάτε στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού, επαναλαμβάνω, είτε μέσω διαδικτύου. Κυρία Λαΐου, προτείνω να σταθούμε στο Βυζάντιο. Σε αυτό το φοβερό Βυζάντιο που και μόνο το άκουσμα της λέξης στις μέρες μας προκαλεί συνειρμούς. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα αυτό το τρίτομο
έργο από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα, υπό τη γενική σας εποπτεία. Ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει χρόνια πριν. Ναι, πρέπει να είναι 10 χρόνια. Πάνω από 10, γιατί θυμάμαι ότι στην Καθημερινή το είχαμε αναφέρει. Έκδοση. Μοναδικό, δεν έχει ασχοληθεί κανείς διεθνώς, αν δεν κάνω λάθος, τόσο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα με την οικονομική ιστορία του Βυζαντίου. Όχι, υπάρχουν επιμέρους μελέτες οικονομικής ιστορίας. Ναι. Ναι. Υπάρχει αγγλική εκδοχή επίσης του έργου. Ναι, η οποία κυκλοφόρησε αρκετά χρόνια πριν την ελληνική. Και τώρα και... μόλις πριν από μερικούς μήνες, το Cambridge University Press, σε μια σειρά εγχειριδίων μεσαιωνικής ιστορίας, συμπεριέλαβε αυτό που έχω γράψει μαζί με την κυρία Μωρισό, που είναι νομισματολόγος. Δεν είναι επιτομή του τρίτομου, είναι καινούργια δουλειά, όπου είχαμε την πολυτέλεια, αν θέλετε, επειδή δεν ήταν 35 συνεργάτες, ήμασταν δύο. Να δώσουμε έτσι μια πιο εστιασμένη και μια πιο σαφή εικόνα του τι θεωρούμε εμείς σημαντικό στην οικονομική ιστορία του Βυζαντίου. Δυστυχώς δεν έχουμε δυνατότητα στην Ελλάδα να έχουμε αυτό το βιβλίο. Θα ήθελα να πω πάντως ότι... σε ένα χρόνο θα την έχετε. Τι ωραία. Ναι. Τι ευχάριστο νέο είναι αυτό. Εκδόσεις Παπαδήμας. Ωραία. Μας δίνετε και πολύ ωραία είδηση. Πάντως θα ήθελα να πω για τις φίλες και τους φίλους που ενδιαφέρονται ότι η οικονομική ιστορία του Βυζαντίου, αυτό το τρίτο μου έργο, όσο πρόλαβα εγώ να διαβάσω, είναι εξαιρετικό. Και απευθύνεται και στο ευρύ κοινό από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, γνωστό για τις καλές εκδόσεις του. Να μείνουμε στο Βυζάντιο. Θα ήθελα να μας πείτε, όντως βρίσκονται εκεί, στο Βυζάντιο, οι απαρχές του σημερινού τρόπου ζωής μας? Δηλαδή, και καταρχάς, όταν λέμε Βυζάντιο, εννοούμε μια περίοδο μεγαλύτερη από 1000 χρόνια. Έτσι. Ναι. Ναι, εξαρτάται βέβαια πάντα από το πού αρχίζει, θεωρεί κανείς ότι αρχίζει η ιστορία του Βυζαντίου. Κατά μία άποψη είναι από το 330 μετά Χριστόν μέχρι βέβαια το 1453. Είναι μια πολύ μακρά ιστορία με πάρα πολλές αλλαγές ενδιάμεσα. Κοιτάξτε, σήμερα είναι γενικά αποδεκτό ότι οι απαρχές της Ευρώπης, μιλάω γενικά, είναι στο Μεσαίωνα. Ναι. Είμαστε από τους πολύ λίγους λαούς που δεν θέλουν να το παραδεχτούν αυτό. Για λόγους που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση του Βυζαντίου από ιστορικούς και στη συνέχεια από την κοινή γνώμη όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από εκλαϊκευμένα βιβλία ιστορίας. Λοιπόν, σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα η ερώτησή σας θα ήταν, άλλη ευρωπαϊκή χώρα, πού και πώς διαμορφώθηκε η σημερινή Γερμανία, η Γαλλία ή δεν ξέρω τι, την εποχή του Μεσαίωνα. Εσείς αν δεν κάνω λάθος ρωτήσατε, είναι όντως οι ρίζες μας εκεί. Ναι. Λοιπόν. Και θα μας μιλήσετε για αυτή την παρεξήγηση. Γιατί, για ποιο λόγο έχουμε μείνει με αυτή την εντύπωση και δεν θέλουμε να παραδεχθούμε ότι οι ρίζες μας βρίσκονται εκεί. Ναι. Λοιπόν. Πώς συνέβη αυτό? Πρώτα να πούμε λίγο για αυτές τις ρίζες. Βεβαίως. Και θα τα πω βέβαια πολύ γρήγορα και σε συντομία, γιατί δεν υπάρχει λόγος να το θέμα. Αρχίζω από τα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινή ζωή του ανθρώπου και την επιβίωσή του. Δηλαδή, ο τρόπος καλλιέργειας της γης, όχι μόνο καλλιέργειας της γης, με συγχωρείτε, αλλά και η οργάνωση της αγροτικής ζωής, ο μικρός αγροτικός κλήρος. Λοιπόν, ο μικρός αγροτικός κλήρος, τον οποίον καλλιεργεί μία οικογένεια με τα μέσα παραγωγής που διαθέτει και αυτά που διαθέτει η κοινότητα, το χωριό γενικότερα, ανάγεται απολύτως στη Βυζαντινή εποχή. Παρέμεινε στην εποχή της Τουρκοκρατίας και παρέμεινε μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Ακόμη και τα εργαλεία εν πωλής, όταν εγώ ήμουν παιδί, τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν να καλλιεργήσουν τη γη δεν ήταν διαφορετικά σε μεγάλο βαθμό από τα Βυζαντινά. Λοιπόν, ένα αυτό. Η πολυκαλλιέργεια. Άλλο φαινόμενο που έχει να κάνει βέβαια και με το χώρο και με το κλίμα και όλα αυτά. Αυτά είναι συνέχειες, μεγάλες συνέχειες. Πάμε σε άλλα θέματα. Η οικογένεια. Να. Οι παραδόσεις οικογενειακές ανάγονται στο Μεσαίωνα, όπου έγιναν διάφορες αναδιαρθρώσεις στην οικογενειακή ζωή. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι γυναίκες είχαν το δικαίωμα να κληρονομούν εξίσου με τους άντρες, τα κορίτσια και τα αγόρια δηλαδή της ίδιας οικογένειας, από το νόμο, αν δεν υπήρχε διαθήκη, αν υπήρχε διαθήκη είχαν δικαίωμα σε νόμιμη μοίρα, όπως
Πες είμαι. Mm-hmm. Εάν δεν υπήρχε διαθήκη, κληρονομούσαν εξίσου. Αυτή η εξίσου κληρονομιά είναι σπάνιο φαινόμενο. Ούτε στη Δυτική Ευρώπη, στην περισσότερη, υπήρχε. Ούτε κατά ανάγκη σε άλλες περιοχές. Λοιπόν, αυτό ανάγεται στο δίκαιο το Βυζαντινό, το Μεσαιωνικό. Η γη της Μικράς Ασίας. Γεννήθηκα στη Μικρά Ασία, σε ένα... Γεννήθηκα στο Ρέισβερε. Μικρό παιδί. Τα 1900. Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος αυτής της συνέντευξης θα έχουμε και οι δύο την ίδια οπτική. Ξέρετε, μικρές πτυχές της ιστορίας μας, της προσωπικής ιστορίας του καθενός μας, μπορείτε να συναντήσετε στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού. Εκεί τα 10 τελευταία χρόνια λειτουργεί το τμήμα γενεαλογίας. Βρέθηκε εκεί η Ελευθερία Γεροφωκά. Μίλησε με τον διευθυντή, τον κύριο Μιχάλη Βαρλά. Μπορείτε να μπείτε και μέσω διαδικτύου και κοιτάξτε πώς ο καθένας μας μπορεί να ανακαλύψει την προσωπική του ιστορία. Κατάγομαι από το Αιδίνι της Μικράς Ασίας. Κατάγομαι από τη 13 στο Σαββιδί. Γεννήθηκα στη Μικρά Ασία, αλλά όχι στη μέρα μου, στο Ανάστη Χίλου.